Τον γενικό πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, Ορχάν Γιλμάν Οκάν, υποδέχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μωυσιάδης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του γενικού προξένου στις Σέρες, όπου είχε συναντήσει με τοπικούς φορείς. Ο Γιάννης Μωυσιάδης ενημέρωσε εκτενώς τον Τούρκο πρόξενο για τη μακρά ιστορία των Σερών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη συζήτηση στη δυνατότητα ανάπτυξης μιας ουσιαστικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Πέρα από τις διαφορές και τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να λύσουμε, αλλά οι κυβερνώντες, οι δύο λαοί οφείλουν να κοιτούν μπροστά, διδασκόμενοι βεβαίως από το παρελθόν, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ πως μπορεί να υπάρξει μια πολύπλευρη συνεργασία των δύο πλευρών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης. Όπως επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο μπορεί να υπάρξει συνεργασία είναι ο τουρισμός, καθώς η ύπαρξη Οθωμανικών μνημείων στις Σέρες μπορούν να προσελκύσουν Τούρκους επισκέπτες. Την άποψη του Αντιπεριφερειάρχη ασπάστηκε και ο Τούρκος πρόξενος, ο οποίος επισήμανε τη δυναμική που εντοπίζει στις Σέρες για τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών, τόσο σε τουριστικό, όσο και επιχειρηματικό, αλλά και οικονομικό επίπεδο. Νωρίτερα, ο Ορχάν Γιλμάν Οκάν επισκέφθηκε και το Δημαρχιακό Μέγαρο Σερών, όπου εκεί τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης. Αυτό είναι το τρίτο συνέδριο που κάναμε με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης των Σερών, 100 χρόνια από την απελευθέρωση, και είναι τα πρακτικά του συνεδρίου. Ναι, αυτός είναι ο πολιτιστικός οδηγός του Δήμου Σερών, που δείχνει τα διάφορα μνημεία, υπάρχουν και τα Οθωμανικά μνημεία. Το τουρκικό προϊόν. Λοιπόν, και αυτή είναι, είναι λουκούμια των Σερών, οι Ακανέδες. Και βλέπω και πιστεύω ότι υπάρχει και ένα δυναμικό για την ανάπτυξη των σχέσεων σε αυτούς τους τομείς. Ο σκοπός μου ήταν να έρθω να δω επί τόπου τις δυνατότητες αυτές, πώς μπορούμε να τις αναπτύξουμε και να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε με τους τοπικούς. Ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη και ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις και προτάσεις προκειμένου να αναπτύξουμε δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών. Για να μην τα πολυλογώ, εκεί που στάθηκα και την πρόταση που έκανα στον πρόξενο είναι η εξής. Παν επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές χιλιάδες Τούρκοι, 150.000 Τούρκοι το χρόνο. Και είπα στον κύριο πρόξενο ότι αξίζει μία στάση. Αυτοί οι Τούρκοι, όπως πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, να κάνουν μία στάση και στις Σέρες. Και θα δούμε, θα συναντηθούμε και πάλι για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι ο Δήμος Σερών, η Δημοτική μας Αρχή, έχει αυτή την διακατέχεται από αυτή τη φιλοσοφία, από τη φιλοσοφία της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ των λαών, με στόχο την ειρήνη και την πρόοδο. Αυτό το αποδεικνύουμε συνεχώς, άλλωστε και με την Βουλγαρία και με τη Σερβία έχουμε αναπτύξει σχέσεις, και όχι μόνο με Βουλγαρία και Σερβία, με τους Γερμανούς στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, με τον Δήμο της Αγίας Νάπας Κύπρου αδελφοποιηθήκαμε πρόσφατα. Λοιπόν, είμαστε υπέρ της εξωστρέφειας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσελκύσουμε ξένο κόσμο στην πόλη μας.